Ladies and gentlemen, please welcome. Καλώς ορίσατε! Καλώς σας βρήκαμε! Στο ξεκίνημα, καταρχάς, να πούμε, για να ξέρει ο κόσμος τι θα δει μπροστά του, ότι ο κύριος Αποδομήνος είναι κουμπάρος και νονός του παιδιού σας. Ναι. Δηλαδή, χάρη. Υπάρχει μια σχέση εδώ πέρα συγγενική. Ζωής. Ο νούμερο το 25%. Μην τα ακούσουν οι άλλοι αυτά, λες. Το νούμερο, εγώ έχω πάρει και την ποδιά μου, λέει, νονός νούμερο ένα. Συγγνώμη, γιατί είχατε τέσσερις νονούς. Δεν σας έκανε ο ένας. Δεν σας έκαναν οι δύο. Θα γίνω το παρεξήγηση μετά. Δεν τσακωθούμε. Καταλαβαίνω. Οπότε λέμε να μας είχαν παντρέψει οι τρεις. Εγώ είχα μείνει στην απέξω. Πείτε την αλήθεια. Εσύ και η Ελευθερία είχατε μείνει στην απέξω. Που ξέρετε ότι δεν παρεξηγώ, γιατί ξέρουν ότι δεν παρεξηγώ. Και είπα όταν με το καλό να βάλω πρώτος συμμετοχή, είχα δηλώσει ότι θέλω να βαφτίσω. Και το λάδι που έχω βάλει φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Αυτό λοιπόν το παιδί, αυτό το αστέρι ο Χάρης, ήρθε στη ζωή σας πριν από 4 χρόνια. Ναι, ακριβώς. 4 χρονών. Ναι, δεν τα πάω καλά με τα εγώ. Μια χαρά. Και πώς... Δεν τα πάω καλά με τα παιδιά. Μα μου έκανε ερωτήσεις πριν την άντια. Δεν θυμάμαι, έχω θέματα. Περνάει ο χρόνος. Να σας πω ότι τη ρώτησα, της λέω, στις πόσες εβδομάδες γέννησες. Αχ, να μας πει ο Δημήτρης, μου λέει, δεν θυμάμαι. Το παιδί μας πότε κοιμόταν το βράδυ σε αίρια. Δημήτρη! Δεν τα πάω καλά, τι να κάνω. Εσύ, Δημήτρη μου, είσαι τόσο συμμετοχικός, ας πούμε, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είσαι αυτός που θυμάται από τους δυο. Καλά, σίγουρα θυμάμαι γενικότερα. Ναι. Εγώ είμαι ο λογιστής της σχέσης, η Αντιγόνη είναι η ψυχή, κατάλαβες. Επομένως, αυτά το έχω. Θα θυμηθώ την επέτειο που η Αντιγόνη θα ξεχάσει. Τι λες μου, πότε έχω ξεχάσει. Για δέκατη φορά, ας πούμε, θα τη θυμηθώ εγώ. Ποτέ. Δεν είχα ξεχάσει, απλά δεν κατάλαβα ότι τα λουλούδια ήταν για μένα αυτό. Μου κάνει... Και για ποιον άνε. Τι είναι αυτό το λουλούδι με ένα δώρο, πήγες σε κάποιο event και στα δώσα ένα δώρο. Όχι, είναι για σένα. Μα τα κούμπησες για... και εσύ στο τραπέζι, δεν μου τα πρόσπαιες, δεν κατάλαβα. Για που έλειπα, δεν ήμουν σπίτι και δώρο. Δεν κατάλαβε καν ότι είχαμε πέτειο. Μα είναι δυνατόν. Μια φορά έχει συμβεί. Εντάξει, παιδιά, ο χρόνος. Τι σημασία περνάει, έχουν. Ναι. Σας αυτό περνάνε και οι πληροφορίες. Εγώ δεν καταλαβαίνω την Αντιγόνη. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά που με στηρίζει. Αλλά με το παιδί είμαι συμμετοχικός πολύ. Μ' αρέσει να συμμετέχω. Ρε, παιδί μου, όσο είναι, μπορώ, είναι θέλω να είμαι εκεί. Ναι. Δηλαδή, τι κάνει η Αντιγόνη, για πες. Τα πάντα κάνει. Από την πρώτη στιγμή τον τάιζε, τον κοίμιζε, σιδερώνει, μαγειρεύει. Γιατί δεν σιδερώνει και τα αργό του παιδιού. Α, του παιδιού, ναι, φυσικά. Και τα δικά μου. Δημήτρη. Ναι, τα κάνει όλα. Είναι καταπληκτικό. Ξύπναγε όταν ο Χάρης... Ξύπναγε. Αλλιώς πιστεύω ότι θα ήμασταν εδώ σήμερα μαζί. Κοίταξε, η Αντιγόνη είναι ένα θέμα. Κοιμάται πάρα πολύ βαθιά. Αυτό δεν είναι θέμα, είναι καλό, είναι θετικό. Δηλαδή, πάμε στο βαθύπνο με τη μία. Ρεμ, πάρτα. Έφυγε, μας άφησε. Οπότε το βράδυ ξυπνάω εγώ. Γιατί εγώ είμαι λίγο με το ένα μάτι ανοιχτό. Οπότε με το που κουνηθεί η Αντιγόνη ξυπνάω. Μάλιστα. Το παιδί αν κλάψει, απλά έχω φύγει. Πάμε νοσοκομείο με τη μία. Εντάξει, πια ξυπνώ κι εγώ. Μην είσαι άδικο. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Επειδή εγώ σα θαυμάζω τώρα, γιατί έχουμε είναι... τον πόνο μας. Γιατί έπεσε ο Γιώργος, τι συμβαίνει. Δεν σηκώνεται, δεν ξυπνάει. Τι να σα λέω. Γι' αυτό ρωτάω τον Δημήτρη. Κατάλαβε για να παίρνω πληροφορίες τέτοιες. Πώς λοιπόν, είσαστε πολλά χρόνια μαζί εσείς και είσαστε και από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια. Το παιδί λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την ιστορία των χρόνων σα, πώς άλλαξε τις ισορροπίες. Προσπαθήσαμε να μην αλλάξουν ισορροπίες. Αυτό πολύ παλεύουμε και μέχρι σήμερα, δηλαδή. Ναι. Γίνεται. Κοίταξε. Στην αρχή παλέψαμε πάρα πολύ να μην αλλάξει τίποτα. Μηδέν. Το οποίο δεν γίνεται. Το προσπαθείς εσύ, άδοξα, να μην επηρέασει ούτε καν την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, 3 ημερών θέλαμε να φύγουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κάθε άλλο. Μαζί μας κανονικά παντού. 3 ημερών. 3 ημερών πήγαμε στο σούπερ μάρκετ. Ναι, μην τα λες αυτά. Όχι, αυτά δεν πρέπει. Ειδικά στην άδεια, δεν πρέπει. Δεν είχατε COVID όμως τότε. Όχι, δεν είχατε. Αλλά και πάλι ήταν λάθος, αλλά εμείς το βγάλαμε. Θέλω να σου πω ότι παλεύαμε, θέλαμε να πάμε σινεμά ενός μηνός. Θα πάμε, παρέα, να δούμε την ταινία μας. Μαζί με το μωρό. Με το παιδί δίπλα, θα το παλέψουμε. Και σε μπαρ έχουν έρθει με το καροτσάκι και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Είναι το μόνο ζευγάρι που έχω δει που είναι τόσο μαζί με το παιδί. Μπράβο. Παντού, ναι. Και δεν στερούνται κάτι. Η σχέση θέλει πάντα δουλειά, ούτως ή άλλως. Όπως δουλεύαμε τη σχέση μας και πριν τον Χάρη, τώρα με τον Χάρη θέλει περισσότερη δουλειά. Δηλαδή προσπαθούμε, ξέρεις, να αφυπνίζουμε ένας τον άλλο, να ξυπνάμε, να λέμε. Πώς, έλα, ξεχαστήκαμε λίγο, αφαιθήκαμε. Επικοινωνούμε, μιλάμε. Μιλάμε. Έτσι. Ότι δηλαδή έχουμε λίγο βαλτώσεις, πάμε να κάνουμε κάτι να. Ναι, τα λέμε όλα γενικότερα. Ναι. Να πάρουμε τα πάντα. Όταν διακρίνω κάτι στο Δημήτρη, όταν διακρίνει κάτι ο Δημήτρη σε μένα. Υπάρχει μήνυμα, το βράδυ πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να κάτσουμε να τα συζητήσουμε λίγο. Όντως. Ναι, να αντιμετωπίσουμε τις αλήθειες μας. Σκληρά βράδυ αυτά. Πλακώνεστε. Συνέχεια, αφού μας ξέρεις. Άλλο πάω να ρωτήσω. Περίμενε. Τι? Πλακώνεστε σε επίπεδο που να πεις δεν μιλάμε για 3 μέρες. Δεν το αντέχουμε εμείς αυτό. Έχουμε πάρα πολύ έντονη, με ξέρεις. Έκριθμη. Τσαντίζομαι εύκολα. Γιατί γελάνε τα μάτια σου. Ωραία. Γιατί το επιβεβαιώνει μάλλον. Ναι. Έχω κάνει και το Δημήτρη στα μούτρα μου. Αλλά αφού μας ξέρεις, τσακωνόμαστε και μετά από 2 λεπτά τα έχουμε βρει, δεν μπορούμε.
Ούτε να κοιμηθούμε χώρια μετά μπορούμε με τον Δημήτρη. Ούτε πάω στον καναπέ, ρε παιδί μου. Όχι, κάνω εγώ σκέρτσα στην αρχή, αλλά μετά μου λέει, μου στέλνει μήνυμα. Έλα τώρα μέσα. Πάω, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε χώρια. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Οι παλιοί λένε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μην κοιμάσαι ποτέ χώρια από τον άνθρωπό σου, ναι. Λόγω τσακωμού. Δεν ξέρω. Ναι, αυτό το, για κάποιο λόγο συμβαίνει πάντα από μόνο. Δηλαδή στο τέλος, οπωσδήποτε θέλουμε να κλείσει αυτό καλά. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι θα κοιμηθούμε χώρια επειδή είμαστε τσακωμένοι. Δηλαδή ξυπνήσουμε το άλλο πρωί και να έχει, έχουμε αφήσει κάτι από χθες, δεν παίζει. Μετά θα πρέπει να το συζητήσουμε και το άλλο πρωί. Εμείς θέλουμε να το λήξουμε το βράδυ. Okay. Να ξεκινήσει μια καινούργια μέρα το πρωί. Και να είμαστε καλά. Ποιο είναι το πιο σύνηθες που έχει παράπονο. Το πιο σύνηθες που έχει παράπονο. Κοίτα, φιτελιά. Για να δω, θα πει. Κοίτα, εγώ ξεχνάμαι με τη δουλειά. Έχω ένα θέμα, δηλαδή ξεχνάμαι με τη δουλειά. Είναι, του αρέσει, βουτάω μέσα. Και ξεχνάω. Ξεχνάω να τη δίνω πόσο πολύ την αγαπάω, πόσο μου αρέσει. Την προσοχή δηλαδή. Την παραμελή, ας πούμε. Την παραμελώ, ναι. Την παραμελώ. Και αντίστοιχα. Επεργάζεται πολύ που δεν μου δίνει. Για ποιο πράγμα σου παραπονιέται. Πιο συχνά. Πιο συχνά. Γιατί γι' αυτό. Πεθαίνω με τις παύσεις. Με τις παύσεις. Στο μυαλό της Αντιγόνης τώρα και κρατεί κομφούζι. Τώρα γίνονται μικρές εκρήξεις. Ότι δεν του κάνω μασάζ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Δημήτρη. Ότι πια δεν του κάνω μασάζ. Ναι, έχει θέμα με αυτό. Έχει ένα κόλλημα με αυτό το πράγμα. Γιατί όμως, να σας πω γιατί. Γιατί πιάνω στις σχέσεις. Λέει, μασάζ λατρεύω να κάνω. Σου έκανα, συγγνώμη. Είχα πάθει σοκ, λέω, παιδί, έκανε εξαιρετικό μασάζ πρώτα απ' όλα. Σου μιλάω τώρα. Ρεφλεξολογία, ρεφλεξολογία, τέτοια πράγματα. Ξέρεις, στα χέρια, στα πόδια. Και έλεγε ότι εγώ όταν κάνω σε άλλον, ξεκουράζομαι κι εγώ. Ναι, αλλά ήμουν σε μια κατάσταση ηρεμίας, χαλάρωσης, είχα χρόνο για τον εαυτό μου. Και τώρα θέλω, αφού σε ηρεμή, δεν μου κάνεις να ηρεμήσεις. Δεν παίζει. Μα είμαι πτώμα, κάνω έτσι. Δεν ναι, μωρέ, αφού τώρα κουράζεται. Κουράζομαι, τι να κάνω. Παιδιά, δεν είναι πάντως λόγος αυτός. Θέλω να σας το πω. Δηλαδή, καλά, είναι τέτοια μικρά να συζητάμε. Ρε, καλά, εμείς για τέτοια πράγματα τσακωνόμαστε. Μετά τα βρίσκουμε σε 5 δευτερόλεπτα. Αλλά για τέτοια πράγματα τσακωνόμαστε. Δεν έχει όχι για βαριά ουσιαστικά. Δεν έχει υπάρξει ποτέ φάση Αντιγόνη όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είσαστε πολλά χρόνια. Που να πεις, πω, περνάω πολύ. Μια περίεργη φάση, ρε παιδί μου. Περνάτε μια περίεργη φάση. Αυτή είναι μια φάση που περνάω εγώ λίγο ψυχολογικά. Όχι με τον Δημήτρη, γενικά ψυχολογικά. Γιατί? Τι να σου πω τώρα κι εγώ, το ψάχνω. Δεν ξέρω. Βουλιάζω. Ίσως επειδή αδρανώ πιο πολύ, νομίζω αυτό συμβαίνει. Είναι επειδή ήμασταν στην καραντίνα και σου έχει λείψει και η δουλειά και όλο αυτό το πράγμα με τον COVID. Ήρθε για λίγο έτσι η δουλειά. Μετά, ναι, σίγουρα είναι και αυτό. Αυτό ότι αδρανώ βασικά. Και επειδή είμαι πάρα πολύ δημιουργική και ενεργητική, μου στοιχίζει όλο αυτό. Ναι. Η καραντίνα μας πήγε σε ένα μπρος-πίσω. Και όλη την ώρα πας να κάνεις κάτι και κάτι σε σταματάει. Εσύ πάντως, Δημήτρη, πέρα από αυτή τη δυσκολία του θεάτρου που την έχουμε ζήσει όλοι, ζεις και το κομμάτι της τηλεόρασης, είσαι δηλαδή και μέσα στα πράγματα, ναι. Σε άλλο ρόλο από αυτόν που έχεις συνήθως. Μια σειρά, πώς τη ζεις όλη αυτή την τηλεοπτική εμπειρία σε ένα πρωινό ελληνικής τηλεόρασης? Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, μου αρέσει πάρα πολύ τηλεόραση. Ένα. Δεύτερο, μου αρέσει πάρα πολύ το live. Δεν ξέρω γιατί με τρελαίνει τόσο πολύ, μου αρέσει να είμαι ζωντανά στη τηλεόραση. Ότι δεν φοβάσαι μη σου ξεφύγει κάτι. Ναι, είναι πάρα πολύ. Αυτή η αδρεναλίνη μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει να βρισκόμαστε στο όριο, στα πράγματα. Να ακροβατώ με το λάθος. Αυτό το αγαπάω, δεν ξέρω γιατί. Καλή τύχη. Κάτι μου. Ναι. Καλή τύχη, όντως. Εσύ λοιπόν τώρα που είσαι σε αυτή τη ζώνη, διαχειρίζεσαι, ρε παιδί μου, θέματα τα οποία είναι της επικαιρότητας, αλλά γενικά γίνονται και πάρα πολύ αναπαραγωγή. Ναι. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα που υπάρχουν και λεπτά ζητήματα και. Έχεις έρθει ποτέ σε θέση να σκεφτείς τώρα εγώ πρέπει να προσέξω τι θα πω, πώς θα το πω, γιατί πια στα social media πιανόμαστε από το κόμμα ναι. Για να πούμε κάτι για έναν άνθρωπο. Ναι. Θα σου πω, το ένα είναι ότι δεν μου αρέσει καθόλου που οι ψυχαγωγικές εκπομπές γίνονται ενημερωτικές. Διαφωνώ κάθετα. Είμαστε μια άλλη εκπομπή, είμαστε σε ένα άλλο πλαίσιο, είναι άλλη αυτή η ζώνη και δεν μπορούν όλοι να τα αγγίζουν όλα. Θεωρώ. Ένα. Δεύτερον, μου αρέσει να έχω γνώμη για όλα. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Δεν με φοβίζει τόσο πολύ. Πολλές φορές φοβάμαι βέβαια ότι έχω πει μια λέξη παραπάνω από ό,τι ήθελα και δεν θα ήθελα να το είχα πει έτσι. Αυτό είναι το live. Στέλνω μηνύματα από το σπίτι. Ναι, μου στέλνει μηνύματα για τη γόνη. Πρόσεξε λίγο αυτό που είπες. Μαζέψτε λίγο, μου είπε. Θέλει προσοχή, όντως. Και σε σταυρώνει πια το σύμπαν ολόκληρο σε ένα λεπτό. Δεν μου αρέσει αυτή η ανθρωποφαγία. Και προσπαθώ να αποφεύγω και τέτοια ζητήματα. Δεν θέλω να μιλάμε όλοι για όλα. Όσο γίνεται. Και αν προκύψει την εκπομπή, βρε Δημήτρη, τι κάνεις. Λες, παιδιά, εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Μπορείς να το κάνεις. Το σχολιάζω πιο ελαφριά, ξέρεις. Το περνάω στο ενημερωτικό του κομμάτι. Δηλαδή, θέλετε να μιλάμε για ενημέρωση, θα μείνω στην ενημέρωση. Δεν θα πάρω θέση. Προσωπική. Όσο γίνεται. Εσύ, Αντιγόνη, ας πούμε, όταν τον βλέπεις στην εκπομπή, αυτό που είπε ο Δημήτρης, και του λες, μαζέψου λίγο. Μπαίνεις να δεις στο Twitter, μήπως τίποτα έχει γράψει, τίποτα. Όχι. Επηρεάζομαι αρκετά συναισθηματικά εγώ και δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοια διαδικασία. Για τα social που λες, εμένα με θυμώνει αυτό λίγο. Δηλαδή δεν μου αρέσει που έχουν όλοι λόγο σε όλα. Δεν μου αρέσει που ο καθένας μπορεί να μπει από κάτω και να γράψει ό,τι θέλει. Γι' αυτό και εγώ δεν δίνω βάση καθόλου. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει. Το καταφέρνεις.
Ναι, ναι, ναι. Και αν σου στείλουν κάτι στο inbox σου. Μέχρι τέλους σε όλα τα μηνύματα. Δηλαδή, όταν άνθρωπο θέλει να με προσβάλλει και να μου μιλήσει άσχημα. Ήρεμα πάντα. Θα τον πάω μέχρι τέρμα να του εξηγήσω για ποιο λόγο το είπα. Το ακούω πολύ. Να μου πει για ποιο λόγο. Σου το είπε. Το είπε αυτό και θα κάνουμε συζήτηση. 99% τον έχω κάνει να μου πει συγγνώμη και να ξαναμιλήσουμε στο μέλλον. Και εγώ από τη στιγμή που γέννησα και έκανα εμπορικά, ξέρει, σαν μαμά και όλα αυτά, εκεί να δει. Ναι, βέβαια. Και μου λέει, μην δίνει σημασία, λέω, δεν μπορώ. Ποια ήταν η κατηγορία. Τι εννοείς. Ενώ τι πολύ ήταν αρνητικό, τι ενόχλησε, ας πούμε. Ας πούμε, έκανα εμπορικό για γάλα. Ναι. Αυτά είναι πολύ ευαίσθητα θέματα γενικότερα. Και γιατί δεν θυλάζει και γιατί δίνει αυτό το γάλα, και έχει δει τι έχει μέσα. Και... τι δίνει το παιδί σου και για να πάρει λεφτά το κάνει αυτό. Διάφορα. Πιο χοντρά πράγματα. Δεν αλλά τέλος πάντων. Φαντάζομαι. Δεν απαντάς από τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης με έβαλε να απαντήσω. Ναι, θέλω να απαντήσουμε. Δηλαδή, δεν θέλω, όταν κάποιος παίρνει το θάρρος και έχει το θράσος να σου στείλει ένα τέτοιο μήνυμα, θέλω να βρει το θάρρος και το θράσος να απαντήσει. Δημόσια μου το είχαν γράψει εμένα. Ναι, ναι. Και με είχε πληγώσει πάρα πολύ. Και θέλω να απαντήσει. Δηλαδή, θέλω να απαντήσουμε γιατί το κάνουμε, για ποιο λόγο και ποια είναι η άποψή μας για αυτό το θέμα. Και μετά, αν μπορεί και αυτό συμπεριστατωμένο, να απαντήσει με επιχειρήματα γιατί έγραψε αυτή τη χιδαιότητα. Επειδή συνήθως δεν έχουν απαντήσει, χαίρομαι πάρα πολύ και δικαιώνομαι. Επειδή δεν είναι κακό ο άλλος να έχει μια διαφορετική γνώμη από σένα ή να παίρνει θέση στα πράγματα, αλλά είναι τρόπος. Ναι. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Καταλαβαίνεις. Τι άλλο είναι αυτό όμως που σου δημιουργεί στρες? Πολλά πράγματα. Είσαι αγχώδης, Αντιγόνη. Είμαι. Το παλεύω χρόνια, αλλά νομίζω ότι έχω κάνει πρόοδο. Πολύ. Τι σε φοβίζει περισσότερο όμως? Έχω πολλές φοβίες, δεν το ξέρω ότι έχω πολλές φοβίες. Να λέω για το θάνατο. Ειδικά με τη φάση που περνάμε τώρα έχει ενισχυθεί όλο αυτό το πράγμα. Αρρωστοφοβίες, ας πούμε. Όχι τόσο. Αεροπλάνο. Ναι, τεράστια φοβία. Συνεχίζει και υπάρχει. Κάνω πάρα πολλά ταξίδια, αλλά φοβάμαι πάρα πολύ. Και πρόοδο έχει κάνει, μπράβο. Ε? Ναι, ναι. Πες το σκηνικό, σε παρακαλώ, που έμπαινα και νόμιζα ότι είναι πίσω μας. Παιδιά, κάναμε πολλά ταξίδια. Από την ώρα που τα φτιάξαμε, έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Νομίζω ότι έχουμε γυρίσει τη μισή γη. Mm. Στην αρχή λοιπόν δεν το πίστευα ότι έβρισκε πάντα αυτό που είχε τη βόμβα πάνω του. Όχι, αλήθεια λέει, παιδιά. Ξεκινούσαμε όταν φτάναμε στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, ήδη από το διάδρομο αφήναμε το αυτοκίνητο. Στο διάδρομο για να φτάσουμε στο αεροδρόμιο, έλεγε τον βλέπεις αυτή την τσέντα. Πολύ περίεργο. Έχει δρώσει. Μας κοιτάει περίεργα. Μπαίναμε στο αεροπλάνο, τον έβλεπε, τον βλέπεις που κοιτάζει. Όχι, κοιτάζει. Σηκωνόμουν όρθια. Έκανα έτσι, θα μας κοιτάζει. Και μη σηκωθεί κάποιος να πάει τουαλέτα την ώρα της πτήσης. Άστο. Γιατί τι πήγε να κάνεις τουαλέτα? Να βάλει βόμβα. Είσαι βέβαιη δηλαδή εκείνη την ώρα. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που είχες πει ότι που είχες πέσει θύμα τέλος πάντων μέσα σε αυτή τη ομοιρία. Ναι, είχα πιάσει όμηρος ελιστία. Μετά πάθαινα κρίση πανικού, είχα χάσει 10 κιλά. Είχα θέματα μετά. Δεν μπορούσα να μείνω μόνιμη στο σπίτι, νόμιζα ότι συνέχεια μπαίνουν κλέφτες. Το τρώω εγώ τώρα αυτά. Το καλό είναι ότι με το παιδί. Αυτό πήγα να πω, έχει αλλάξει αυτό. Ηρέμησα. Ηρέμησε, δεν σου ενοχλήθηκαν οι φοβίες. Με βοήθησε, δυνάμωσα. Δυνάμωσε. Τα πρώτα χρόνια που ήμασταν μαζί χωρίς το παιδί, δεν έμενε σπίτι ούτε ένα λεπτό μόνη της. Δηλαδή πίστευε ότι θα μπουν και από τη βεράντα. Πώς να σου πω, στο μέμο τον όροφο που μέναμε. Ζήτησες βοήθεια, παιδί μου, γι' αυτό. Δεν είναι απλό. Ναι, μου είχαν πει δεν πήγα. Πήγα μετά για άλλα θέματα. Ναι, δεν είχα πάει τότε. Προσπάθησα μόνο να το ξεπεράσω. Είναι πολύ τραυματικό όμως. Mm. Δεν είναι απλή διαδικασία. Είναι, είναι, είναι. Και τώρα που έχετε παιδάκι και πάντα, ρε παιδί μου, σκεφτόμαστε το θέμα του φόβου. Δεν θέλεις να. Ένα πλάσμα, ας πούμε, να το γεμίσεις φοβία σε έναν κόσμο που, δόξα τω Θεώ, κάνει ό,τι μπορεί για να σε φοβήσει. Ναι. Τι κάνετε, το έχετε καθόλου στο μυαλό σας, πώς γίνεται στα παιδιά μας να μην το. Να μην τους το ενισχύουμε. Δεν το δείχνουμε τίποτα, δεν τον κάνουμε να φοβηθεί τίποτα. Τον αφήνουμε δηλαδή. Αυτό το έχουμε δουλέψει, ναι, το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στο να μην έχει το παιδί αντιστάσεις. Αν και ο Χάρης από μόνος του είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Ναι. Από πολύ μωρό. Έχει μια αίσθηση. Ναι. Δεν θα ανέβω εκεί, είναι ψηλά. Είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και από μικρός, δηλαδή. Δεν πήγαινε στις μπρίζες, δεν πήγαινε πράγματα, δεν έρχεται αντικείμενα. Είπα στην άντε, τώρα γίνει λίγο μουτζαχεντίν. Ναι, ναι. Τώρα αρχίσαμε να πέφτουμε. Χθες πήγαμε σε μια φάρμα, μας έπεσε κάτω. Άρχισαν τα πρώτα αίματα να φτύνει αίμα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Να λες, μου κόπηκαν τα πόδια, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Πάγωσα για λίγο. Του το έδειξες? Όχι. Όχι, 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 εντάξει. Μπράβο, Δημήτρη. Αλλά παιδιά μου κόπηκε το αίμα. Πάγωσα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εγώ παγώνω όταν το παιδί πρέπει να μπει στο νοσοκομείο που μας έχει συμβεί. Α, ναι. Εκεί εγώ δεν υπάρχω. Παθαίνω τα συμπτώματα από το παιδί. Απορροφάς ότι ναι. Δηλαδή... Και δεν μπορεί να διαχειριστώ. Πονάει το στομάχι του, κάνει με τους, κάνουν με τους. Το πιάνουν διάλεση, με πιάνουν εμένα. Yeah. Παθαίνω, ταυτίζομαι. Ή ξέρω, πρέπει να του βάλουν τον ορό και πρέπει να του κάνεις κεφαλοχλείδωμα, κλακ, 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 να μείνει σταθερός γιατί ουρλιάζει γι' αυτό. Δηλαδή δεν το παλεύει να δει το παιδί αγκυλωμένο, να τον πιέζεις να αυτό. Ποιο μωρό, τώρα καλύτερα. Ναι, τώρα είναι και πιο συνεργάσιμος, μεγάλος. Mm. Σου έρχονται. Εντάξει, έχει κοριτσάκι, θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Και ο Χάρης, ας πούμε, μας σας δει. Μιλάω για καθημερινές σκηνές που λες, παιδί μου, στον άλλο, σε παρακαλώ, άσε με, δεν μπορώ. Ναι. Άμα σας δει, σας σε ένταση, πώς. Παίρνει θέση ο Χάρης. Δηλαδή. Ναι, τέλειο. Στο σκηνικό μου λέει, μπαμπά,
Θυμάσαι. Για πες. Όχι. Τσακωνόμασταν, δεν το θυμάμαι και πολύ. Θα σας πει μια ιστορία που δεν θυμάται. Όχι, έλεγα να βλάκα με χειμώ. Μου λέει, σταματήστε τώρα. Δεν σταματήστε, γιατί φωνάζετε. Ναι. Ναι, μα δεν φωνάζουμε. Να μιλήσει η μαμά που μας έδινε το λόγο, δεν θυμάσαι. Ναι. Μας κατευθύνει. Μας λέει. Αδικαστής. Τώρα να μιλήσει η κυρία. Να δώσουμε το λόγο, γιατί και εμείς το λέμε. Ξέρεις, όταν πάμε να το πούμε κάτι που δεν θέλει και μας λέει, όπα, να σου πω, μιλάω εγώ. Όχι, τώρα μιλάμε εμείς, ένας-ένας, θα μιλήσουμε, πάρουμε το λόγο. Γενικότερα τα μοιράζουμε. Ή μπαίνει στο αυτοκίνητο και λέει, θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι. Μετά ζητά και δεύτερο και τρίτο. Περίμενε, ένας-ένας. Να ακούσουμε κι εμείς. Δίκαιο. Ακούσει εσύ ένα, θα ακούσω εγώ το δικό μου μετά. Πάρ το χατζηδάκι χωρίς να το θέλεις. Τηλεόραση βλέπετε. Αλλάζω. Άλλαξε. Παιδί. Άλλη κατηγορία. Όχι τόσο. Βλέπουμε σειρές. Ναι. Στη συνδρομητική. Στη συνδρομητική. Ναι, είμαστε με τις πλατφόρμες. Έχουμε πλέον άλλαξε ο κόσμος. Ναι, ναι. Βλέπουμε πολύ πλατφόρμα. Και βλέπουμε και Survivor, βλέπω τα πάντα. Βλέπω ότι ο κόσμος μπήκε στη λογική της πλατφόρμας. Είτε αυτό είναι το Netflix, είτε το Earthflix. Είτε είναι να μπούμε στο Sky και να πατήσουμε το κόκκινο κουμπάκι και να μπούμε να δούμε ένα επεισόδιο από κάτι άλλο. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να δεις την ώρα που θέλεις και με το χρόνο που θέλεις. Και ο κόσμος θέλει αυτό. Δεν μπορεί να βλέπει live τόσο πολύ. Ναι, το live όντως έχει σταματήσει. Έχει πεθάνει. Δηλαδή το ραντεβού δεν είναι εύκολο. Ναι, ναι. Λέω, δεν το θέλουν τόσο πολύ. Δηλαδή, με έναν μπαμπά μου αυτή τη στιγμή που είναι 70 χρονών, βάζει να δει σε επανάληψη κάτι. Δεν το βλέπει live μια σειρά. Ξέρει πλέον να πάει στην πλατφόρμα και να αναζητήσει το χθεσινό επεισόδιο. Να δει το σημερινό μία ώρα μετά. Πλέον έχει φύγει το να κάτσουμε 9 η ώρα, να δούμε και τις διαφημίσεις, να σηκωθώ από το τουαλέτα. Όχι, το βλέπει σερί. Άλλαξε το κοινό. Και ο κόσμος κιόλας νομίζω ότι φέτος αποδεδειγμένα έχει ψηφίσει κωμωδία και στην τηλεόραση με τους συμπαίθρους και διάφορες άλλες σειρές, αλλά και με το θέατρο, όπως ας πούμε το σεξουάλιο δολοφόνους, που από ό,τι έχουμε μάθει είναι sold out σχεδόν μόνιμα, έτσι. Ναι, ευτυχώς πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ παρήγορο και πολύ ευχάριστο να κάνουμε μια τέτοια μεγάλη επιτυχία σε μια χρονιά που το θέατρο πλήγεται αφάνταστα. Και εμείς σε σχέση με την παλιά παράσταση έχουμε ξεφύγει σε άλλο βαθμό. Ναι, ναι, πλέον. Είναι αλλού. Είναι αλλού. Έχει φύγει η κατάσταση. Από τα χέρια μας και από τα χέρια του κοινού είναι μαγική στιγμή. Έχει συμβεί τίποτα κουφό. Δεν διανοείς τι γίνεται κάθε μέρα. Δεν ξέρω τι με περιμένει. Έλα, πες κάτι που να έχει συμβεί και σου κάνει εντύπωση. Φέτος το κοινό για κάποιο παρανοϊκό λόγο θέλει Sony και Ντέ να βγουν ένοχοι, ιδίως αστυνομικοί. Που παλιά δεν γίνεται. Ναι, πολύ αστείο. Αυτούς ψηφίζουν δηλαδή. Ναι. Θέλουν να φταίμε εμείς. Πρέπει να είμαστε ελληνική αστυνομία, δεν κάναμε εμείς το φόνο. Εσείς το κάνετε, δεν δούμε. Έχουν ζυμώσει την ελληνική αστυνομία. Έχουμε την αστυνομία, ναι. Πιστεύω. Δεν φεύγετε, παιδιά, θα παίξουμε. Τι θα παίξουμε. Βέβαια, όσο θέλω. Θα δει Αντιγόνη. Μ' αρέσουν τα παιχνίδια.